παρουσιάζονται θέματα όπως η οπαδική βία με τις τραγικές της συνέπειες ή επίσης μια δολοφονία άδικη στο πλαίσιο αυτής της βίας. Η πλοκή του βιβλίου είναι συγκεκριμένη και έχει ανατροπές, ενώ οι χαρακτήρες των ηρώων έχουν πολύ ενδιαφέρον, αφού έρχονται αντιμέτωποι με τον ίδιο τους τον εαυτό. Κάποιες φορές ταυτιζόμαστε, άλλοτε πάλι θυμώνουμε με τους γονείς. Εκείνο όμως που θεωρώ σπουδαίο είναι ότι πλησιάζουμε, νιώθουμε ότι προσεγγίζουμε περισσότερο τους νέους μέσα από αυτό το βιβλίο με έναν μαγικό τρόπο. Οι γονείς ήταν διαφορετικοί πριν γίνουν γονείς και διαφορετικοί μετά, παρατηρούμε. Οι νέοι πάντοτε κάνουν επαναστάσεις σε όλες τις εποχές. Ένιωσα πως σε άλλα μεγέθη, με άλλους τρόπους, θυμήθηκα επαναστάσεις νέων σε προηγούμενες εποχές διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Τα παιδιά αυτά κάνουν επανάσταση, μια επανάσταση πολύ διαφορετική, ίσως πιο βίαιη σε κάποια σημεία. Εμείς ακούγαμε ροκ. Η ροκ ήταν επανάσταση. Hard rock ενίοτε. Τώρα ακούνε rap. Τη θεωρούν πολύ οικία, πολύ άμεση. Εμείς όχι. Μα και η ροκ μουσική φάνταζε πολύ ξένη στους γονείς μας. Η ροκ μουσική ήταν επανάσταση, ήταν και εκτόνωση. Με τη ραπ μουσική νιώθουν και εμείς όχι. Κάθε νέα γενιά δίνει άλλο χρώμα στη δική της επανάσταση και αυτό έχει να κάνει και με τις συνθήκες που επικρατούν. Προσωπικά θυμώνω όταν ακούω τη σημερινή νέοι, έχω γράψει και κάτι γι' αυτό, αλλά δεν θα κουράσω, νομίζω ότι θα το αφήσω να κλείσει. Η σημερινή νέοι είναι, ξέρω εγώ, φυγόπονη, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Όχι, εγώ θεωρώ ότι η σημερινή είναι και τα δικά μας παιδιά είναι πάντα καλύτερα, πάντα βελτιωμένες εκδόσεις. Πρέπει να αναλογιστούμε τι έζησαν, βίωσαν, αυτά τα παιδιά βίωσαν την οικονομική κρίση. Άκουγαν συνεχώς μια γκρίνια γύρω, έζησαν και την εποχή του COVID τώρα, έζησαν πολλά, έζησαν την ασφάλεια. Νομίζω πως εμείς ήταν να είμαστε πιο ξένοι. Ήμασταν φοιτητές και πήγαμε το όνειρο. Ήθελα να γίνω φιλόλογο, ήθελα να γίνω αυτό εκείνο. Αυτά τα παιδιά αναρωτιούνται και προβληματίζονται και θεωρώ ότι είναι πιο ιδεαλιστές ακόμη. Έχουν πολλές προσλαμβάνουσες, ζουν σε ψηφιακή εποχή και πρέπει να αναρωτηθούμε αν κάτι μας ξυνίζει, τι φταίει γι' αυτό. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τις συνθήκες που επικρατούν, να τα λάβουμε υπόψη. Όλα όμως αυτά τα παιδιά σε κάθε περίπτωση είναι τα δικά μας παιδιά. Εμένα με ενδιαφέρει λογοτεχνία να αποτυπώνω σήμερα, να βάζει και τα χέρια της στη φωτιά. Ενώ όταν αυτό το σήμερα είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Οπότε όταν κανείς ξεκινάει με ένα ερώτημα και το ερώτημα είναι ότι εμείς όταν ήμασταν 20, όταν ήμασταν 30, όταν γίναμε 40, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και στο μισό αιώνα ζωής είχαμε την εντύπωση ότι πάντα θα καταλαβαίνουμε ότι εμείς θα ήμασταν αλλιώς, ότι εμείς θα είχαμε πάντα το χρυσό κλειδί και ότι δεν θα παθαίναμε αυτό που πάθαιναν οι μεγαλύτεροι από εμάς ή γύρω μας. Έρχεται λοιπόν μία στιγμή που δεν ισχύει αυτό και πρέπει κανείς να το παραδεχτεί, που κοιτάει γύρω και το τοπίο έχει αλλάξει και το χρυσό κλειδί δεν είναι χρυσό κλειδί και το δωμάτιο μπορεί να έχει κλείσει ή να είναι μισάνοιχτο ή να έχει κανείς την εντύπωση ότι ξέρει και να μην ξέρει ακριβώς. Γι' αυτό είναι κάτι που το παθαίνουμε οι γονείς και το παθαίνουμε και οι εκπαιδευτικοί. Γιατί επειδή κάνουμε, περνάμε τη μισή μας μέρα με παιδιά, έχουμε την εντύπωση ότι τα ξέρουμε πολύ καλά. Πράγμα που δεν συμβαίνει γιατί δεν τα συναντάμε σε μια πολύ βασική συνθήκη. Τι κάνουν όταν είναι μόνα τους. Δηλαδή, τι κάνουν, πώς μιλάνε και τι κάνουν όταν δεν είναι κάποιος ενήλικας μπροστά. Αυτό είναι και από άποψη γλώσσας και από που είναι τρομερά ενδιαφέρον. Και έχω τώρα την σκηνή στο τραπέζι, γιατί η μάνα λέει πρώτα θα φάμε και μετά θα μου πεις τι έγινε στο σπίτι μας, πρώτα τρώμε και μετά μιλάμε. Είναι κάτι που το έχει και από τον πατέρα της. Αφού έχει τσεκάρει βέβαια ότι δεν έχει κυκλώνει, ότι δεν είναι, ότι είναι όλα οκ. Okay. Για ένα βρωμοκινητό, τι παρίστανες δηλαδή το γενναίο, δεν είδες τι έγινε με εκείνο το παιδί, που το μαχαίρωσαν στο πεζοδρόμιο για ένα κασκόλ, μόνο που το σκέφτομαι. Ναι,
Δεν θέλω να γυρνάς από τα στενά χίλιες φορές το εποφύλλο. Είτε χαρτί μασούσε, είτε τα μπιφτέκια, το ίδιο του έκανε. Είχε σκύψει στο πιάτο του και δεν σήκωνε κεφάλι. Κι ύστερα τον ρώτησε αν διάβασε για το διαγώνισμα. Ρε μάνα, ο κόσμος καίγεται και το μόνο που σε νοιάζει είναι το σχολείο. Δεν θα πάω αύριο, δεν βλέπεις πως είμαι. Θα περιμένω να ξεχριστώ. Δεν γουστάρω να ρωτάνε τι έχω. Έκλεισε τα μάτια και μέτρησε τις απουσίες από μέσα της. Και ξέρω τι κάνεις τώρα, μετράς τις απουσίες. Μου τη δίνει όταν το κάνεις. Συνέχισε να πω. Και λέει το παιδί αυτό που είναι, γιατί δεν έχει ιδέα, μάνα. Νομίζεις πως εσύ έχεις προβλήματα. Τι κοιτάς έτσι. Ξέρεις τι προβλήματα έχω εγώ. Τι γελάς, χάζεψες, εγώ φταίω που σου μιλάω. Η Βάλια άνοιξε την αγκαλιά της και τον έσφιξε. Και μην αρχίσεις τώρα τα φιλιά, τραβήχθηκε ο Κωστής. Άντε ρε βλαμμένο που θα σου ζητήσω και την άδεια. Φερμάκι την αγκαλιά είναι λοιπόν δύο κόσμοι. Είναι από τη μια μεριά οι έφηβοι και από την άλλη μεριά οι γονείς. Κάποτε ήταν αυτοί οι έφηβοι. Τους παρακολουθούμε σε όλη τους την πορεία. Ανέφερε η Σοφία ότι το βιβλίο έχει καλό τέλος. Έχει καλό τέλος που ελπίζω ότι έρχεται φυσικά. Δηλαδή κάποια στιγμή κανείς νιώθει ότι όλα οδηγούνται προς τα εκεί. Έχει καλό τέλος γιατί το είχα αποφασίσει από την αρχή. Δηλαδή θεωρώ ότι χρειάζεται και λίγη δικαιοσύνη στη ζωή. Δεν την βρίσκουμε στην κανονική ζωή, ας την βρίσκουμε στη λογοτεχνία. Υπήρχε η δυνατότητα, γιατί κάτω από όλα αυτά που συμβαίνουν, υπάρχει από τη μια μεριά και αυτό που φαίνεται στις κρίσιμες στιγμές, βαθιά αγάπη. Και υπάρχει και κάτι άλλο που το εντόπισε η κριτική και εμένα μου φάνηκε παράξενο και σπανίως η κριτική εντοπίζει πολύ κέρια πράγματα, το τι σημαίνει φιλία σε αυτές τις ηλικίες. Η συνωμοσία της φιλίας. Το τι σημαίνει, υπάρχει ένα στίχος, είναι από φίλους και είναι πιστή σαν τους σκύλους. Το τι γίνεται με αυτά τα παιδιά και τη φιλία τους που τους ατσαλώνει στα δύσκολα. Γιατί περνάνε διάφορα. Υπάρχει λοιπόν και μέσα σε όλα αυτά και αυτή η δύναμη της φιλίας σε αυτές τις ηλικίες, όπως υπάρχει και η θλίψη και η απόγνωση και όλα τα υπόλοιπα και οι εχθρότητες και ο εκφοβισμός, αλλά υπάρχει και αυτό το δυνατό πράγμα που τους οφεί κάποια στιγμή προς το φως.